Αγαπητοί Αιγυπτιώτες και Αιγυπτιώτισσες, εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης, σας μεταφέρω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς του ελληνικού λαού σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε. Ο κορονοϊός ανέτρεψε με απότομο τρόπο την καθημερινότητα όλων μας. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας πολύ διαφορετικής από αυτή που γνωρίζαμε έως τώρα. Ταυτόχρονα όμως, είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας και να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ίδια την υγεία. Εσείς, οι απόδημοι Έλληνες, δοκιμάζεστε δύο φορές, καθώς βρίσκεστε μακριά από τον τόπο σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Η ελληνική πολιτεία, με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε έμπρακτη μέρημνα για τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, οργανώνοντας πτήσεις επαναπατρισμού από όλον τον κόσμο της Αιγύπτου συμπεριλαμβανομένης. Βρίσκομαι σε τακτή επαφή με τον πρέσβη και τους διαγενικούς μας πρόξενους σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο και είμαι έτοιμος να συνδράμω τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό με κάθε δυνατό τρόπο. Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι σίγουρα διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Αίγυπτος, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αναπόφευκτα θα πληγούν. Το ζητούμενο είναι η ζημία να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό και ο φετινός σχεδιασμός του προγράμματος Νόστος θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Αγαπητοί συμπατριώτες, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Καθώς εξερχόμαστε σταδιακά από την δύσκολη αυτή κατάσταση, ας ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί, όπως έχει γράψει και ο σπουδαίος αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας, σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Και με τους στίχους αυτούς, θα ήθελα να κλείσω το μήνυμά μου με την ευχή πολύ σύντομα να ανταμώσουμε όλοι μαζί υγιείς στην όμορφη πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.